και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Προοδευτική Συμμαχία. Νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, προσερχόμαστε στη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναλαμβάνοντας την ευθύνη αλλά και την τιμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μας ανέθεσε ο ελληνικός λαός στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Δηλώνουμε εκ των προτέρων ότι θα ασκήσουμε τα καθήκοντα αυτά με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα. Όχι εν ονόματι μόνο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά εν ονόματι όλου του ελληνικού λαού, ανεξαρτήτως αν μας ψήφισε ή όχι. Θα αγωνιστούμε για να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών που μας στήριξαν εκλογικά. Αλλά πολύ περισσότερο θα αγωνιστούμε για τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών που δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Για να τους μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Ότι δεν πρέπει να επιτρέπουν σε άλλους να αποφασίζουν για τη ζωή τους. Ότι η πολιτική μπορεί να τους δώσει δικαιώματα επιλογής. Και ότι δεν είμαστε όλες και όλοι ίδιοι. Και θέλω εισαγωγικά και εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο της Βουλής. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που στάθηκαν όρθιοι σε μια διπλή εκλογική μάχη, όπου όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά και το σύστημα πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, εκμεταλλευόμενοι και δικές μας αδυναμίες, πράγματι και καθυστερήσεις, μας είχαν βάλει στο στόχαστρο. Γιατί ξέρουν καλά, και ξέρετε κι εσείς καλά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ο πραγματικός αντίπαλος του συστήματος εξουσίας. Είναι το εμπόδιο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είναι και ο πυλώνας μιας προοδευτικής διεξόδου για την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία μας έχει ανάγκη και διεκδικεί την πρόοδο. Οφείλω βέβαια και οφείλουμε να κάνω μια ειδική αναφορά και να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Αλέξη τον Τσίπρα για την προσφορά του, το πολιτικό κεφάλαιο και τη μεγάλη παρακαταθήκη που κληροδοτεί και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, συμβάλλοντας σε μια ιστορική αναδρομή που κάνετε, θα ήθελα να πω ότι κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο Πρωθυπουργός που μαζί και στηριζόμενος στις θυσίες του ελληνικού λαού έβγαλε την Ελλάδα από το τούνελ της χρεοκοπίας και της επιτροπίας τον Αύγουστο του 2018. Ήταν αυτός ο επικεφαλής της κυβέρνησης που αξιοποίησε τη δημοκρατική εντολή των διπλών εκλογών του 2015, αλλά ταυτόχρονα και την ισχυρή εντολή του δημοψηφίσματος, που αξιοποίησε το όχι του ελληνικού λαού για να διαπραγματευτεί και να ανατρέψει την πρόταση που οι θεσμοί είχαν φέρει τότε στην Ελλάδα. Γιατί στο δημοψήφισμα αποφασίσαμε και υλοποιήθηκε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ανατρέψουμε την πρόταση που είχαν τότε τη δανειακή θεσμοί. Και πετύχαμε τότε μία συμφωνία ώστε η Ελλάδα το 2018 να έχει ρυθμισμένο χρέος, να έχει καθαρό διάδρομο, να έχει φθηνότερο ποτέ κόστος δανεισμού και να έχει ταυτόχρονα και απόθεμα. Και αυτό το παραδώσαμε και το πετύχαμε. Και μάλιστα, για να μην ξεχνιόμαστε, όλα αυτά τα καταφέραμε έχοντας την κοινωνία όρθια και από τους πρώτους μήνες εξασφαλισμένη την πρόσβαση στην υγεία για τους ανασφάλιστους που δεν είχαν εξασφαλίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και να μην ξεχνάμε τα 9 τρίμηνα θετικών ρυθμών ανάπτυξης, συνεχόμενα τρίμηνα, να μην ξεχνάμε τα 37 δισεκατομμύρια που για πρώτη φορά υπήρχαν στο ταμείο και να μην ξεχνάμε ότι εμείς παραλάβαμε άδεια ταμεία από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Γιατί αυτή είναι αλήθεια και καλό να την ξεχνάμε. Και για να πούμε και την αλήθεια, σήμερα συζητάμε ελεύθερα, δημοσιονομικά ελεύθερα και πολιτικά ελεύθερα για την άσκηση πολιτικής, γιατί το 2015 η χώρα μας δεν είχε ούτε την πολιτική ούτε τη δημοσιονομική ελευθερία. Και αυτό φταίγαν κάποιες κυβερνήσεις. Και φταίγαν κάποιοι υπουργοί που σήμερα κάθονται στα υπουργικά έρδρανα. Και από πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις και κόμματα. Στα ίδια υπουργικά έδρανα όμως, για να λέμε την αλήθεια. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την Ελλάδα πιο ισχυρή και στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Γιατί σε εκείνη την κυβέρνηση είχαμε προχωρήσει και στο EastMed Act και στη Συμφωνία 3-1 και στην Ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών και στη Σύνοδο του Νότου και στη Σύνοδο των Ηγετών των Βαλκανίων. Γιατί για εμάς, για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για την αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη,
το πατριωτικό καθήκον και τα δικαιώματα της χώρας ήταν, είναι και θα είναι αδιαπραγμάτευτα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο θα ασκήσουμε με σεβαρότητα και τεκμηριωμένα τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με στη Βουλή, αλλά και έξω από αυτήν. Πρώτα απ' όλα γιατί εμείς μπήκαμε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Μπήκαμε για να υπηρετήσουμε τις ανάγκες των εργαζομένων αλλά και των ανέργων, των νέων αλλά και των συνταξιούχων και πάνω απ' όλα των ανθρώπων που θέλουν να δημιουργήσουν και να προκόψουν με αξιοκρατία και αξιοπρέπεια. Και ξέρετε γιατί. Γιατί εμείς δεν είμαστε από τζάκια, από οικογένειες πολιτικών, δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής, δεν έχουμε εξαρτήσει ούτε την καρέκλα, ούτε τα συμφέροντα. Αλλά και γιατί το αποτέλεσμα των εκλογών δεν έχει αλλάξει τα προβλήματα. Γιατί όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών, το οποίο σαφώς το αναγνωρίζουμε, τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Δεν μεταβλήθηκαν τα προβλήματα των πολιτών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Αντιθέτως, πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα απαντούν σε προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν, κύριε Πρωθυπουργέ, από τη δική σας θητεία. Γιατί για ποιο λόγο να μιλήσετε για το Market Pass, αν δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας? Και πότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα ακρίβειας, αν όχι με την προηγούμενη κυβέρνηση? Και πότε δεν λύθηκε το πρόβλημα ακρίβειας, αν όχι με την προηγούμενη κυβέρνηση? Να σας πω και κάτι άλλο, αν διαφωνείτε για την ακρίβεια. Πότε δημιουργήθηκαν τα ελλείμματα στο ΕΚΑΒ, αν όχι με την προηγούμενη κυβέρνηση? Πότε δεν έγινε καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, αν όχι με την προηγούμενη κυβέρνηση? Πότε μπήκανε τα ασθενοφόρα στα συνεργεία, αν όχι με την προηγούμενη κυβέρνηση? Ναι, η κυβέρνηση έρχεται σήμερα και υπόσχεται λύσεις σε προβλήματα που δημιούργησε και η ίδια ή σε προβλήματα που δεν μπόρεσε να λύσει. Δεν πρόκαμε, δεν άντεξε. Να είμαστε λίγο ειλικρινείς και σοβαροί, γιατί πρέπει να συνεισφέρουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Η αλήθεια όμως είναι ότι το δημόσιο χρέος διωγγώθηκε και παραμένει στα ύψη. Το ιδιωτικό χρέος διωγγώθηκε και παραμένει στα ύψη. Η μείωση του πραγματικού εισοδήματος είναι αλήθεια, τα έχει πει και ο ΩΣΑ. Ο πολλαπλασιασμός στο αρνητικό του ισοζυγίου συναλλαγών, δεκαπλασιασμός του αρνητικού ελλείμματος, είναι πραγματικότητα. Και ότι η Ελλάδα είχε την πιο ακριβή κιλοβατόρα στην Ευρώπη το 2022 είναι πραγματικότητα, το είπε η Eurostat. Αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Και χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό, γιατί πρέπει να τα λύσουμε όλοι μαζί. Εσείς αν τα κρύψετε, κρύβετε και το πρόβλημα και τις λύσεις. Γιατί υπηρετεί τα άλλα συμφέροντα. Να κάτσουμε να συζητήσουμε λοιπόν σοβαρά. Το Market Pass και το Youth Pass είναι αποδοχή της ακρίβειας, δεν είναι επίλυση της ακρίβειας. Και μάλιστα είναι αποδοχή της ακρίβειας, χρησιμοποιώντας λεφτά από τους φόρους για να χρηματοδοτήσετε την ακρίβεια, δηλαδή επιβαρύνοντας κι άλλο την κοινωνία. Γιατί εγώ θέλω να διαβάσουμε τον νόμο που λέει πώς χρηματοδοτείτε το Market Pass. Λέει από τον προϋπολογισμό και δεν λέει από την εισφορά των υπερκερδών. Όμως θέλω να πω κάτι εισαγωγικά. Δεν άκουσα τίποτα από τα λόγια του κ. Πρωθυπουργού και είναι κρίσιμο για το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το οποίο με το πτωχευτικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη και με το σχέδιο για τις τράπεζες της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε δεκάδες χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Δεν μπορεί να μην ακούσουμε κάτι. Και επίσης δεν ακούσαμε τίποτα για την ουσία της ανάπτυξης που είναι η αυτοδιοίκηση και η αποκέντρωση. Ούτε κουβέντα. Αυτά είναι σοβαρά ελλείμματα και τα βάζω τώρα για να τα λύσουμε στη διάρκεια της συζήτησης. Εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα πάμε να κάνουμε μια σύγκριση πολιτικών. Δεν έχουμε την ίδια πολιτική. Έχουμε μια τελείως διαφορετική πρόταση. Η πρότασή μας στηρίζεται στους εξής βασικούς πυλώνες. Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υποστηρίζει μια ισχυρή, σύγχρονη και καινοτόμα πολιτεία. Δεν είμαστε υπέρ του κράτους. Είμαστε υπέρ της πολιτείας, της σύγχρονης, στελεχωμένης και επαρκούς πολιτείας, που θα έχει σχέδιο όμως, γιατί σήμερα δεν υπάρχει σχέδιο και θα σε εξηγήσω γιατί, και δεν θα αφήνει τους πολίτες μόνους και προφανώς δεν θα επιτρέπει να ζούμε σε μια κοινωνία άγριας δύσης. Αυτή είναι μια διαφορά. Δεύτερη διαφορά. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που να δίνει προτεραιότητα στο πραγματικό προϊόν και όχι μόνο στις υπηρεσίες. Να είναι συντεταγμένο το σχέδιο σε όλα τα επίπεδα, από το κράτος δικαίου μέχρι τη χωροταξία, και η ευημερία να αφορά μια αγορά που είναι πλουραλιστική και όχι ολιγοπωλιακή. Άρα, να έχουμε την ευημερία για όλους και όχι να υπάρχει διασπάθηση του δημοσίου χρήματος μόνο για λίγους. Διαφέρουμε και σε αυτό. Και τρίτον, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει διασφάλιση της πρόσβασης όλων στα δημόσια αγαθά. Μιλάμε για το νερό. Μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε όμως και για την παιδεία, για την πρόνοια, για την υγεία, μιλάμε και για το υγιές περιβάλλον. Γιατί και εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και κατάρρευσης των οικοσυστημάτων.
Και για να απαντήσουμε τώρα, προφανώς και πρέπει άμεσα να μεταφερθούν οι μετοχές ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ στο δημόσιο. Προφανώς. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν συμφώνησε ως προηγούμενος πρωθυπουργός να ψηφίσει την τροπολογία που φέραμε εδώ λίγο πριν τις εκλογές και έκανε τη μεταφορά των μετοχών στο δημόσιο, και αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη με υπουργό τον κύριο Σταϊκούρα έκανε μια νομοθετική ρύθμιση για να μην επιστρέψουν οι μετοχές στο δημόσιο ακριβώς πέρυσι τέτοιο καιρό. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είχε ήδη πάρει απόφαση στις αρχές του 2022 και ήλθε το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας και χτύπησε νέο καμπανάκι. Άρα, κύριε Μητσοτάκη, δεν κάνετε κανένα χατήρι σε κανέναν. Υπάρχει απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας και είστε υποχρεωμένος. Και πάλι καλά που έχουμε το Συμβούλιο Επικρατείας και σας υποχρεώνει. Αλλιώς δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο. Η πολιτική μας επίσης, για να επιστρέψω σε αυτό, στηρίζεται και σε βασικές αρχές όπως είναι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη. Η πολιτική μας εμάς έχει επίκεντρο το κοινωνικό κράτος. Τη μείωση των ανισοτήτων και της αβεβαιότητας. Προσπαθήσατε να κλέψατε κάποια συνθήματα σήμερα. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει αυξηθεί η φτώχεια, παραδείγματος χάρη, στη δική σας κυβέρνηση, σε σχέση με την προηγούμενη που ήταν και μέσα σε μνημόνιο. Επίσης, εμείς υποστηρίζουμε τη γνώση και τον πολιτισμό και την επιστήμη. Υποστηρίζουμε τις ανάγκες των νέων ανθρώπων, το δικαίωμα στην εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος, την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση και τον κοινοτισμό. Και εμείς τα βάζουμε μπροστά. Δεν τα ξεχνάμε, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι λόγο και συμμετοχή στις αποφάσεις πρέπει να έχουν και οι μη προνομιούχοι, οι μη κολλητοί του συστήματος εξουσίας Μητσοτάκη, και αυτό είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι η δημοκρατία. Γιατί εμείς θέλουμε να βλέπουν όλοι την ενίσχυση του εισοδήματός τους, όλοι και όλες που βλέπουν ότι ο πλούτος από την εργασία τους μπαίνει σε τσέπες άλλων. Αυτό έγινε με τα υπερκέρδη. Τα άδικα κέρδη είναι ότι ο πλούτος της εργασίας όλων των Ελλήνων πηγαίνει σε λίγους. 10 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες δουλεύανε για λίγες εταιρείες ρεύματος, 2 διελιστήρια, 4 τράπεζες και λίγες αλυσίδες μεγάλων εμπορικών καταστημάτων. Αυτή είναι η αλήθεια. 3 είναι τα καθήκοντα λοιπόν και οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Πρώτον, να ασκήσει αντιπολίτευση και να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον της κοινωνίας. Δεύτερον, να συγκροτήσει μια συνεκτική πρόταση προοδευτικής διεξόδου, κυβερνητικής διεξόδου και να κάνουμε μια πλειοψηφική συμφωνία στην κοινωνία για να υποστηρίξει τη διέξοδο. Και τρίτον, να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές αξίες και τις προοδευτικές ιδέες που αμφισβητούνται στη χώρα μας. Και δυστυχώς, κύριε Μητσοτάκη, αμφισβητούνται και μέσα στο Κοινοβούλιο. Και δεν άκουσα να λέτε τίποτα γι' αυτό. Ο σκοπός μας είναι η ελπίδα της κοινωνικής προόδου να επιστρέψει. Και μια ισχυρή Ελλάδα να πάρει τη θέση μιας κοινωνίας που σήμερα δυστυχώς έχει μηδενικές προσδοκίες, οριακή επιβίωση και στοχεύει μόνο στο ρουσφέτι για να τακτοποιηθεί. Εμείς δεν θέλουμε να υποκλίνουν οι νέοι και οι νέες στο ρουσφέτι. Θέλουμε μια άλλη κοινωνία. Και βέβαια πρέπει να το πω και προς τα υπόλοιπα κόμματα. Η στρατηγική της προοδευτικής διεξόδου δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε η συζήτηση για τις προοδευτικές ιδέες, αλίμονο. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι εμείς πάντα είχαμε στόχο τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και με τη στρατηγική της απλής αναλογικής είχαμε τίνει και χείρα φιλίας και συνεργασίας. Ναι. Επέλεξαν οι προοδευτικές δυνάμεις, τα υπόλοιπα κόμματα, να πλήξουν το ΣΥΡΙΖΑ για μικροκομματικά ωφέλη. Θα κρυθούν από την ιστορία γι' αυτό. Όμως, ενώ ισχυροποιούνται συντηρητικές απόψεις και ενώ ελοχεύει ο κίνδυνος μιας ηγεμονικής νεοφιλελεύθερης πολιτικής του κ. Μητσοτάκη, ενώ εποάζονται λοιπόν κίνδυνοι, εμείς λέμε ότι σήμερα είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι προοδευτικές ιδέες και στην κοινωνία και στο Κοινοβούλιο. Και αν υπάρχουν προοδευτικές πολιτικές που ξεκινούν από την κοινωνία για να αφορούν την κοινωνία και όχι σε επίπεδο κορυφής. Σε αυτό εμείς ανοίγουμε τη συζήτηση. Και έχουμε τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουμε χώρο ούτε για παραγωγισμούς, ούτε για κάποιους που διεκδικούν καρέκλα, ούτε για αυθεντίες, ούτε για κομματικούς εγωισμούς που τελικά λειτουργούν εις βάρος της κοινωνίας και προς όφελος των δεξιών και των συντηρητικών πολιτικών. Και ανησύχησα σήμερα, να σας πω την αλήθεια, ανησυχήσαμε για το ποιος θα βάλει πλάτη στα σχέδια του κ. Μητσοτάκη για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Είναι ένα ερώτημα, πρέπει να απαντήσετε. Το ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης εκ του βήματος, με αλλαγή του συντάγματος. Ζήτησε υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, περιορισμό της πρόσβασης στην παιδεία, ιδιαίτερα των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων, γιατί στα ιδιωτικά κολέγια δεν έχει ελάχιστη βάση εισαγωγής που βάλει η κυρία Κεραμέως, και αυτό πρέπει να το απαντήσουμε. Συλλογικά και κοινωνικά. Σε αυτή την κατεύθυνση, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη αναγκαιότητα είναι να δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι και πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα. Και για τη μάχη της καθημερινότητας και για τις αξίες της προόδου και της δημοκρατίας. Και για τα πατριωτικά συμφέροντα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε άμεσα σε αλλαγές και σήμερα είναι εδώ έτοιμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ομόφωνα, μέσα σε λίγες μέρες, μετά τη συγκλονιστική αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, είναι εδώ με πλήρη στελέχωση σε όλες τις θέσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας και με πλήρες χρονοδιάγραμμα που δίνει απάντηση και στη δική του αλλαγή, αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας. Απαντήσαμε σε μια δύσκολη στιγμή.
Πριν πούμε στα θέματα των προγραμματικών δηλώσεων, επιτρέψτε μου να πω κάτι που επισήμανα δεν ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και της Κοινωνίας για τα κομβικά ζητήματα της δημοκρατίας, των ατομικών δικαιωμάτων και όπως εκφράζονται σήμερα και μέσα στο Κοινοβούλιο. Είδαμε, κύριε Πρωθυπουργέ, να εκλέγονται κόμματα με προτροπή καταδικασμένου εγκληματία της Χρυσής Αυγής. Είδαμε επίσης να επανέρχονται μισαλόδοξες φασιστικές και ρατσιστικές απόψεις. Και να ανοίγουν από άλλους κομματικούς σχηματισμούς συζητήσεις ακόμα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θεωρώ και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι απαράδεκτο το 2023 να ανοίγουν συζητήσεις και απόψεις που αμφισβητούν το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν για το σώμα τους και για τη ζωή τους. Δηλώνουμε λοιπόν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι η προτεραιότητα της δράσης μας στην επόμενη τετραετία δεν είναι μόνο για την ευημερία της κοινωνίας, αλλά για τις αξίες της κοινωνίας. Γιατί απέναντι σε μισαλλοδοξία, σε σκοτεινές απόψεις, σε θεωρίες που μας μακρύνουν από την Ευρώπη και από το κράτος δικαίου, εμείς καλούμε όλους τους δημοκράτες πολίτες, τη νέα γενιά αλλά και την επιστήμη, τη διανόηση αλλά και την τέχνη, σε ένα πλατή δημιουργικό μέτωπο δημοκρατίας, χωρίς αποκλεισμούς. Και την πρόσκληση αυτή την καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει αυτή την πρωτοβουλία. Ξέρουμε βέβαια ότι θα έχουμε και ένα σκληρό μέτωπο απέναντι στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας, απέναντι σε νεοφιλελεύθερες απόψεις. Και μάλιστα ένα μέτωπο το οποίο θα είναι σε μια μάχη άνηση. Γιατί υπάρχει και αυτή η πληθώρα της επικοινωνίας. Όμως, εμείς το ξεκαθαρίζουμε. Θα βάλουμε πλάτη στις ανάγκες κοινωνίας απέναντι. Πρώτον, στο πλιάτσικο, στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και στην άλωση του κράτους από κομματικούς στρατούς με τη σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεύτερον, θα βάλουμε πλάτη και θα αντισταθούμε στην οτροπία του ρουσφετιού που ταυτόχρονα όμως αποδομεί το κράτος δικαίου και τους θεσμούς που το ζήσαμε. Και θα προσπαθήσουμε να αναστρέψουμε αυτή την πορεία και σε κοινωνικό επίπεδο. Να δημιουργήσουμε κοινωνικές συμμαχίες, αν χρειαστεί και έξω από την Ελλάδα και σε επίπεδο Ευρώπης, για τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε προηγουμένως να αλλάξει λίγο την ιστορία σε κάποια θέματα πολιτικής ιστορίας. Θέλει να ξεχάσουμε τι έγινε μέχρι το 2015, αλλά δεν είναι όμως εύκολο, γιατί κάποιοι χροκοπήσαν την πατρίδα μας. Θέλετε να ξεχάσουμε και τι έγινε το 2019-2023. Να μιλήσουμε όμως λίγο ειλικρινά. Δεν έχουμε μία νέα κυβέρνηση. Έχουμε τη συνέχεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν έχετε μία παρθενογένεση. Κάποιοι κυβέρνησαν τα προηγούμενα 4 χρόνια και σήμερα καλούμαστε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Λέει, παραδείγματος χάρη, θα το πω πολύ απλά, και ήταν και στην προεκλογική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Να αυξήσουμε τους μισθούς, αναφέρθηκε ο κ. Πρωθυπουργός σε αυτό, και να λύσουμε τα θέματα της υγείας. Και ρωτάμε πολύ απλά, και γιατί δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το 19-23. Γιατί δεν ασχοληθήκατε με αυτό το 19-23. Δεν προλάβατε. Ναι, αλλά εκείνη την περίοδο, γιατί προλάβαν και γίνανε ιδιωτικοποιήσεις. Και δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε με τους μισθούς. Γιατί προλάβατε να υπάρχει ακρίβεια και σχροκέρδεια. Και δεν προλάβατε να υπάρχει δυνατή υγεία και στελέχωση του ΕΚΑΒ. Αυτά είναι πραγματικά ερωτήματα, δεν μπορείτε να τα κρύψετε. Και οφείλουμε να ξεκινήσουμε μια τραγική επικαιρότητα. Υπάρχουν δυστυχώς τις τελευταίες 2 μέρες άλλοι 3 νεκροί, οι οποίοι προστέθηκαν στην τραγική λίστα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα στενοφόρα. Ένας 52χρονος γιατρός στο Περιστέρι, ένας άντρας στη Βόρεια Εύβοια, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας σε καρότσα, δεύτερο περιστατικό. Μία γυναίκα που κατέληξε στην παραλία του Γαβαθά, στη Λέσβο, που ενημερωθήκαμε πρόσφατα. Στην Κό, στη Χαλκιδική, στη Νέα Μάκρη, στη Θάσο. Όλα αυτά είναι περιστατικά τα οποία τα ζήσαμε τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα πολιτικής που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια. Γιατί ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Άρα πρέπει να δούμε πραγματικά τι ήταν το λάθος και τι πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνει δικαιολογία αποδεκτή όταν υπήρχαν τόσα δισεκατομμύρια διαθέσιμα για την υγεία, ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, και όταν η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις της ένταξης πόρων στο Ταμείο Ανάκαμψης για την Υγεία, αν δεν κάνω λάθος, στη 17η στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει δικαιολογία με διαθεσιμότητα πόρων, με κοινωνικό ζήτημα την πανδημία και ταυτόχρονα να ακούμε από υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας τότε ότι είναι πεταμένα λεφτά αν γίνουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο κύριος Πέτσας νομίζω το είπε αυτό. Αυτά είναι τα θυμάτια του ελληνικού λαού. Ήταν επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να μην στηρίξει την υγεία. Και λόγω της πανδημίας μπορεί να καθυστέρησε αυτή η επιλογή. Όμως το πολιτικό σχέδιο είναι η υπονόμευση της δημόσιας υγείας, γιατί δεν έχει τίποτα κακό με έναν ασφαλιστικό φορέα να κάνουμε μια μαστογραφία σε μια ιδιωτική εταιρεία. Το κακό όμως είναι ότι μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο θέλετε να μια ιδιωτική εταιρεία να παράγει κέρδη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι ιδιωτικοποιείται την υγεία. Και είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνη για τη διάλυση του συστήματος υγείας. Γιατί θυμήθηκε τώρα την υγεία. Τη θυμόταν αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο προς όφελος κάποιων συμφερόντων.
Και όφιλε η κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία να κάνει έστω λίγες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Γιατί στο ΕΚΑΒ δεν έχουν γίνει καθόλου προσλήψεις μόνιμου προσωπικού την τελευταία τετραετία και οι τελευταίες ήταν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρώ ότι και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι προκλητική. Δηλαδή δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα για το ΕΚΑΒ. Και ερχόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πληρώματα και οδηγούς από την πυροσβεστική ή από στρατιωτικό προσωπικό. Χωρίς πιθανά να υπάρχει εκπαίδευση, χωρίς να έχει αποτελεσματικότητα, όταν και η ΠΟΕΔΗΝ βάζει έντονες ενστάσεις. Αυτά είναι ξεκάθαρα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και οφείλουμε να στα επισημάνουμε. Δεν μπορείτε να βάλετε έναν επίδεσμο πάνω σε ένα ανοιχτό τραύμα εγχείρησης. Από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρουσιάσει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο για την υγεία. Με ουσιαστική ενίσχυση του συστήματος υγείας που έχει ένα τίτλο. Ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Και είναι απλό. Αντέχετε να το κάνουμε? Εμείς το προτείνουμε. Και έχει προφανώς και προσλήψεις. Ας δούμε λίγο τα θέματα οικονομικής πολιτικής που είναι γεγονός ότι είναι πιο σημαντικά στις προγραμματικές δηλώσεις. Ζήτημα πρώτο. Μας είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα συνεχιστεί το Market Pass και το Youth Pass. Οφείλω να καταθέσω τους βασικούς άξονες του σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ πέρα πίσω ο κ. Μητσοτάκη, λέει Νέα Δημοκρατία στον δουλειές, αυτή είναι η κοινωνική πολιτική, όχι η πολιτική των επιδομάτων. Τελικά, τι ακριβώς είναι αυτό που λέτε? Σήμερα ήρθατε και μιλήσατε για επιδόματα. Αυτό είναι το παλιό σας πρόγραμμα. Το παλιό σας πρόγραμμα, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα το καταθέσω. Θα μπορούσε να είναι αστείο, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ιδιαίτερα όταν στην νομοθεσία για το Market Pass προέβλεπε ότι θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό σε ένα νόμο που προβλέπει την καθυστερημένη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, που οφείλω να σας πω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι ακόμα δεν έχει γίνει. Η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων παρατάθηκε κι άλλο. Πήγε για το τέλος Ιουλίου και βλέπουμε και δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί. Άρα, πληρώνουν οι πολίτες με τη φορολόγησή τους, πιθανά με την υπερφορολόγηση από το ΦΠΑ, θα αναφερθούμε και σε αυτό, τη δική τους επιδότηση του επιδόματος σύντησης, του Market Pass, πέστε το όπως θέλετε. Αλλά τα υπερκέρδη δεν έχουν φορολογηθεί. Δεύτερο ζήτημα. Δεν είναι αλήθεια ότι ο κ. Μητσοτάκης, πριν να λάβει την κυβέρνηση το 19, είχε υποσχεθεί μείωση του ΦΠΑ? Ψέμα είναι. Είχε πει ότι δεν θέλουν πολιτική επιδομάτων και θα μειώσουν το ΦΠΑ. Υπήρχε η υπόσχεση ότι οι δύο συντελεστές θα καταλήξουν στο 11% και στο 22%. Δεν πρέπει να λέω κάτι ψέμα. Έτσι δεν είναι, το υποσχεθήκατε. Όμως επιμένει να μην μειώνει το ΦΠΑ σήμερα, που ακόμα και η εργαλειοθήκη της Κομισιόν από το 21 τον Οκτώβριο λέει μειώστε τα φορολογικά βάρη. Και είχαμε υπερέσοδα πάνω από 4 δισεκατομμύρια στο ΦΠΑ το 22 εις βάρος των πιο ασθενών οικονομικών τάξεων, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η έμεση φορολογία πλήττει ιδιαίτερα τα ασθενή και μεσαία οικονομικά στρώματα. Και είναι προς όφελος ποιών? Των λίγων. Αυτό δεν είναι πρόβλημα? Δεν πρέπει να το δούμε? Άλλη μία λοιπόν ασυνέπεια. Στη νέα περίοδο, βέβαια, η κυβέρνηση υπόσχεται αύξηση μισθών κατά 25%. Μάλιστα. Το ξέχασε την προηγούμενη τετραετία. Όμως η υπόσχεση αυτή πρώτα απ' όλα διαψεύδεται από το πρόγραμμα σταθερότητας. Και στους δημόσιους υπαλλήλους, όπου φαίνεται να υπάρχει μέχρι και μείωση αγοραστικής πραγματικών τιμών και αγοραστικής δύναμης, για εργαζόμενους που δεν έχουν 12 χρόνια δει αύξηση. Αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, που προφανώς δεν υπάρχει το 25%. Τώρα θα περιμένουμε και το νομοσχέδιο. Όμως προσέξτε, γιατί τα όρια που εσείς θέσατε με την πρόταση στην Κομισιόν δείχνουν ότι δεν μπορείτε να καλύψετε τις εξαγγελίες σας. Η ακρίβεια όμως επιμένει, ιδίως στα τρόφιμα. Και ενώ ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί στις προγραμματικές δηλώσεις του 19 ότι θα συνδέσει τους μισθούς με την ανάπτυξη. Αλλά δεν έχει γίνει αυτό. Και βλέπω ένα τελευταίο δημοσίευμα και το καταθέτω. Αύξηση κερδών 17%, αύξηση μισθών 2%. Αυτές είναι ανισότητες. Για κάποιους έχει, για κάποιους άλλους δεν έχει. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε να έχει για όλους. Η επόμενη μέρα η προκοπή να είναι για όλους και για όλες. Δεν το εξασφαλίζετε. Εμείς ήρθαμε εδώ και είμαστε εδώ για να το εξασφαλίσουμε και να σας πιέσουμε και να σας ελέγξουμε. Γιατί ορισμένα πράγματα είναι γραπτά και μένουν. Το πραγματικό λοιπόν αποτέλεσμα είναι ότι μεγαλώνει το χάσμα. Ας λέτε λόγια ωραία για τις ανισότητες και τη συμπερίληψη. Τα ακούσαμε. Προσπαθείτε να κλέψετε την ορολογία της αριστερής προοδευτικής πολιτικής και αυτό είναι μια νίκη έναντι της δικιάς σας ιδεολογίας. Όμως. Η αλήθεια είναι ότι κλέβεται λέξεις, αλλά κλέβεται και το εισόδημα. Γιατί τα υπερκέρδη που λείπουν από τις εταιρείες και από τους πολίτες είναι κλοπή για λίγους με τη δική σας πλάτη. Να πούμε όμως και την αλήθεια σχετικά με τον πληθωρισμό. Ποια ήταν η προτεραιότητα η πραγματική της κυβέρνησης το 19-23? Είναι υπερκέρδη, και ας τα λένε κάποια απρόσμενα, υπερκέρδη είναι για λίγους. Και γιατί είναι για λίγους? Γιατί ενώ δεν έχουν φορολογηθεί ακόμα. Δεν είναι μόνο στα δηληστήρια, ούτε της εμπορίας ρεύματος υπάρχει ακόμα φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν έχει βγει καν η υπουργική απόφαση. Νομοθετημένο είναι, δεν βγάλαν καν την υπουργική απόφαση. Ενώ λοιπόν δεν έχει γίνει φορολόγηση, τα λεφτά είναι ήδη στα ταμεία κάποιων.
Δηλαδή τα λεφτά φτάνει ήδη στις ενεργειακές εταιρείες, είναι ήδη στα δηληστήρια και εταιρείες ρεύματος. Και όπως αναδείξαν πολλές φορές, και θα παρεθήκατε να μας ακούτε, είναι τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια τα υπερκέρδη στην ενέργεια, εκ των οποίων έχουν φορολογηθεί μέχρι τώρα μόνο 340 εκατομμύρια. Μα εσείς, κύριε Μητσοτάκη, δεν ήρθατε εδώ όταν αποκάλυψε τα υπερκέρδη ο Αλέξης Τσίπρας και δεσμευτήκατε και 90% φορολόγηση. Μόνο 340 εκατομμύρια σε σχέση με 6 δισεκατομμύρια. Σε αυτές τις διαπιστώσεις προσθέστε και τα πρόσφατα ευρήματα από την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, που έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι για την αύξηση του πληθωρισμού κατά 45% ευθύνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. Ο πληθωρισμός δεν είναι εισαγόμενος, λοιπόν, ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο εισαγόμενος. Σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στην εσχροκέρδεια και στην εσχροκέρδεια που δημιουργείται με τις πλάτες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Καταθέτω, λοιπόν, και το θέμα αυτό του πληθωρισμού απληστείας από την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, που δείχνει ποιες πολιτικές συνεισφέρουν όχι μόνο στην εσχροκέρδεια, αλλά και στον πληθωρισμό. Πλήττουν δηλαδή από δύο πλευρές το εισόδημα των πολιτών. Και εδώ πρέπει να πω ότι όσα για να λέτε για την εισαγόμενη κρίση, οφείλω να θυμίσω κάτι πάρα πολύ απλό. Η ρήτρα αναπροσαρμογή στη ΔΕΗ εφαρμόστηκε τον Αύγουστο του 2021, 7 μήνες πριν την εισβολή στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να μην λέμε ότι θέλουμε εδώ. Αναρωτιόμαστε όμως και τι έχετε να πείτε και ποια πρόταση, γιατί δεν άκουσα, κύριε Μητσοτάκη, καμία τέτοια πρόταση, για την παρέμβαση που μπορεί να υπάρχει για περιορισμό ή για αντιστροφή των αυξήσεων. Βλέπουμε στις ευρωπαϊκές χώρες και διαβάζω από ρεπορτάζ της Καθημερινής της 4ης Ιουλίου ότι ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στις μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες να βγάλουν αδικαιολόγητα κέρδη. Στη Βρετανία, λιανέμποροι κορυφαίοι κλήθηκαν να δικαιολογήσουν τα κέρδη τους σε Βουλευτική Επιτροπή. Εσείς θα συνεχίσετε να επιδοτείτε την ακρίβεια, γιατί τα επιδόματα κάνουν και κάτι τέτοιο. Ή θα εφαρμόσετε αυτό που εμείς προτείνουμε. Μακάρι, εμείς θα χειροκροτήσουμε. Την εφαρμογή 5% ανώτατου συντελεστή κέρδους σε όλη την ενέργεια και στην παραγωγή ρεύματος και στην εμπορία ρεύματος. Εδώ είμαστε. Μπορούμε να συζητήσουμε τέτοιες προτάσεις. Εσείς από την άλλη μεριά, παρότι ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε κάποια ζητήματα που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αναφέρθηκε κάτι για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και της παραοικονομίας. Κύριε Μητσοτάκη, θα ήθελα, αν σας αφήσει ο κύριος Γεραπετρίτης, να παρακολουθήσετε λιγάκι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και μας ενδιαφέρει και θέλαμε μια απάντηση. Αν θέλετε να πάρετε και το λόγο μετά. Αναφερθήκατε στη φοροδιαφυγή. Καταθέτω λοιπόν ένα δημοσίευμα, σε έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, λέω τον τίτλο μόνο. Οριστική αναβολή για τη σύνδαση ταμιακών μηχανών με τα ΠΟΣ, κερδισμένη φοροδιαφυγή. Με ποια κυβέρνηση έγινε αυτό? Δεν έγινε τώρα, πριν λίγους μήνες? Πού είναι το ψηφιακό κράτος του κ. Πιαρακάκη, ο εξυγχρονισμός? Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τις ταμιακές μηχανές με τα ΠΟΣ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ποιος είναι κερδισμένος? Φοροδιαφυγή. Ή θέλετε μήπως να αναφερθώ σε αυτό που το λάβατε κι εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, και έχω τη λίστα σήμερα των παραληπτών και το έχετε λάβει. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων μας στέλνει και κοινοποίησε εμάς μία κραυγή αγωνίας που λέει ότι το λαθρεμπόριο, η νοθεία και η καταδολίευση των ηλεκτρονικών συστημάτων εις ροών νεκρών έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Μας ανησυχεί. Πλήττει την επιχειρηματικότητα, πλήττει την κοινωνία, πλήττει τα νοικοκυριά, πλήττει την ανάπτυξη της χώρας και την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Αυτά όμως πρέπει να τα λύσουμε. Γιατί καταθέτω το τελευταίο δημοσίευμα, και μην σας κουράζω, που λέει ότι οι λαθρέμποροι νίκησαν την ΑΔΕ. Ελάχιστα λουκέτα σε βενζινάδικα. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Όλοι πηγαίνουν στα πλατήρια καυσίμων. Όλοι πληρώνουν ταυτόχρονα την ακρίβεια, τα υπερκέρδη, την εσχροκέρδεια και μάλλον και το λαθρεμπόριο. Όλοι και όλες. Και εσείς. Και δεν κάνατε κάτι. Δεν πήρατε μέτρα. Για να μιλάμε για οικονομία. Γιατί εμείς θέλουμε να μιλάμε για οικονομία και να μιλάμε και για δουλειές. Μιας και όμως το θέμα μας είναι οι δουλειές. Ακόμα μία φορά και το 19 η κυβέρνηση υπόσχεται καλύτερες δουλειές. Υποθέτω δουλειές σαν τη Ρόδο. Μάλλον κάτι τέτοιες δουλειές. Όπου οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν και σκάφαντρο για να σερβίρουν. Και αυτό αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Θυμίζω ότι η συζήτηση με επαγγελματίες του τουριστικού τομέα είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης που υποσχόταν ή του ζητάγαν τότε να βάλει οδοστρωτήρα στα δικαιώματα, στα όρια, στις υποχρεώσεις και στο κράτος δικαίου. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό κειμένο που θέλετε και θέλουμε να συζητήσουμε μαζί. Όχι βέβαια. Εδώ μιλάμε για μια απορρίθμιση της εργασίας και με νόμο Χατζηδάκη. Μιλάμε για προώθηση ελαστικών και φθηνών μορφών, για απελευθέρωση των απολύσεων, με την κατάργηση του 8ωρου και όλα αυτά με τις φθηνές υπερορίες που τα γνωρίζετε κι εσείς, τα γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Αυτά είναι η πολιτική που πρέπει να αλλάξουμε. Δεν ακούσαμε. Δεν ακούσαμε τίποτα για όλα αυτά. Ούτε για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ούτε για τον έλεγχο της εργασίας, για το ΣΕΠΕ. Αλλά είδαμε περισσότερο την πραγματική σας αντίληψη. Που λέει, βρέστα με τον εργοδότη, τα έλεγε και η Θάτσερ αυτά, μόνος
Ατομική ευθύνη, όπως ατομική ευθύνη υπήρχε και στην πανδημία, ατομική ευθύνη και το τι λογαριασμό ρεύματος θα διαλέξεις, ατομική ευθύνη και με τον εργοδότη. Πουθενά συνδικάτα, πουθενά συλλογικά δικαιώματα, πουθενά εργασιακές σχέσεις, πουθενά διαπραγματεύσεις, πουθενά το δικαίωμα της απεργίας. Αυτή είναι η Ελλάδα 2.0. Έτσι θα γυρίσουν τα παιδιά από το brain gain. Εμείς πιστοί στο ευρωπαϊκό κεκτημένο μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις, για ενίσχυση εργασίας, για διαπραγματεύσεις, για ευρωπαϊκό μισθό. Γι' αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Και προφανώς για την κατάργηση της υπερεργασίας και τη συνδικαλιστική λειτουργία και το δικαίωμα στην απεργία. Ας βγούμε και λίγο όμως πιο έξω από τη δύναμη της εργασίας που είναι το κέντρο της παραγωγής. Να δούμε το επενδυτικό περιβάλλον. Πού βρισκόμαστε σήμερα σαν χώρα και μας ανησυχεί. Έχουμε σχεδιασμό της ανάπτυξης? Όχι. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, σαν υπουργός ανάπτυξης τότε, είχε βγάλει από τον αναπτυξιακό νόμο την αναπτυξιακή στρατηγική. Δεν γίνονται επενδύσεις με βάση στρατηγική. Γίνονται όπως λάχει ή όπως σου ταιριάζει για το ρουσφέτη. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε, δεν έχουμε ούτε καν σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Κατάφερε ο κύριος Κρέκας να αφήσει στον κύριο Σκυλακάκη τον μη σχεδιασμό. 5 σελίδες PowerPoint ήταν, κάτι διαφάνειες. Δεν έχουμε σχεδιασμό και μιλάει για πράσινη Ελλάδα. Ναι, τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα έφυγε βέβαια, δεν τα ακούει, αλλά πώς μιλάς για πράσινη Ελλάδα, όταν δεν έχει σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα, που είναι η βάση της μετάβασης. Ταυτόχρονα, μήπως έχουμε χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί αναφέρθηκε στη χωροταξία. Μα πώς 4 χρόνια χωρίς να ανατεθεί ούτε ένα σχέδιο χωροταξικό πολεοδομικό για Δήμο, είναι δυνατόν? Και νομίζω 2 τώρα τελευταία στην εκλογική περιφέρεια του κυρίου Υφυπουργού, του πρώην του νυν Υφυπουργού. Είναι δυνατόν? Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η ιερέα του 50 και του 60, του Γκόρτσου και του Ρουσφετιού. Χωρίς σχεδιασμό, δηλαδή άγρια δύση. Γιατί μήπως έχουμε κτηματολόγιο? Ο άλλος άριστος, ο κύριος Κερακάκης, είναι δυνατόν νομοθέτης ότι το κτηματολόγιο κλείνει με εκκρεμότητες? Με αστερίσκους, χωρίς δηλαδή καθαρούς τίτλους. Για να γίνει ένα ξενοδοχείο, να γίνει μια βιομηχανία, να γίνει μια πράξη οικιστική ή ένα δικαίωμα. Ή μήπως δεν έχετε δει το ότι σήμερα το πρωί μας στείλαν φωτογραφία 4,5 ώρα τα ξημερώματα έξω από το υποθηκοφυλάκιο, περιμέναν άνθρωποι για να πάρουν σειρά στην ψηφιακή Ελλάδα που θέλουμε να ζούμε? Όχι, όχι. Αυτή την Ελλάδα εμείς δεν θέλουμε να την αποδεχτούμε. Γιατί τι έχετε κάνει ουσιαστικά? Έχετε καταργήσει την ασφάλεια δικαίου, άρα δεν μπορούμε να έχουμε σωστές και σοβαρές επενδύσεις. Για να μην πω ότι δυστυχώς στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη είχαμε και επιχειρηματίες που τους παρακολουθούσε το Predator και η ΑΕΠ. Και πώς θα έρθει ένας σοβαρός άνθρωπος να επενδύσει στην Ελλάδα? Και ξέρετε ποια ήταν η προτεραιότητα? Η προτεραιότητα ήταν η αναστολή των κατεδαφίσεων. Και όμως αυτή η κυβέρνηση που λέει ότι θέλει να είναι πράσινη, μας επιφύλαξε να ανασταλούν οι κατεδαφίσεις στον Αιγαλό, στα ποτάμια, στις κήτες. Αυτά έχουν νομοθετηθεί την προηγούμενη περίοδο. Και τι κάναν ταυτόχρονα? Και εγώ σας καλώ να το αλλάξουμε σήμερα μαζί. Σταματήσατε τις προσλήψεις στα παρατηρητήρια δόμησης. Δηλαδή στους επιστήμονες που θα έλεγχαν όλη την αυθαίρετη αλλά και την οργανωμένη δόμηση. Για να έχουμε κράτος δικαίου. Η ανάπτυξη αυτή είναι μια ανάπτυξη μόνο Far West. Δεν έχει κανόνες, δεν έχει έλεγχο. Υποθηκεύει το μέλλον της οικονομίας. Υποθηκεύει όμως και το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή τους πόρους μας και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Και τελικά καθόμαστε και στεναχωριόμαστε, γιατί πιστεύω ότι μοιραζόμαστε στεναχώρια για τον Τουρκετζίαν, που δεν ξέρουμε τελικά ποιο υπουργείο έφταιγε. Ή γιατί τελικά η εξαγωγική δραστηριότητα που σηματοδότησε την τελευταία περίοδο ήταν η εξαγωγή του Predator σε άλλες χώρες. Και ακόμα περιμένουμε να δούμε τι έχει γίνει εκείνη η ΕΔΕ με τον αναπληρωτή διευθυντή σας. Μιλάμε για ένα κακόβουλο λογισμικό. Αυτό όμως εμάς μας προσβάλλει. Θέλουμε να συζητήσουμε για μια άλλη Ελλάδα. Και ειλικρινά θέλω να συζητήσουμε για κάτι διαφορετικό, γιατί συζητάγαμε προηγουμένως και στα έδρανα. Πώς είναι δυνατόν να μην ακούς και τίποτα ενώ μιλάμε για την πράσινη και ψηφιακή Ελλάδα, για το σιδηρόδρομο? Τίποτα για το σιδηρόδρομο? Για τη σταθερή τροχιά? Και ψάξαμε και στεναχωρηθήκαμε, ειλικρινά σας το λέω, ότι στο πρόγραμμα το προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας το 19 μιλούσε για την ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης και του τηλεελέγχου και είχαμε την τραγικότητα των τεμπών. Ήταν δέσμευσή σας το 19 να το ολοκληρώσετε. Εμείς θέλουμε να αλλάξουν αυτά τα πράγματα και να υπάρχει και η περιφερειακή ανάπτυξη. Γι' αυτό μιλήσαμε για την αυτοδιοίκηση, για τον κοινοτισμό, για τον περιφερειακό χωροταξικό προγραμματισμό. Δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι η Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, είναι εκτός τελείως από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης? Δεν υπάρχει έργο. Δεν σας κάνει εντύπωση που σταμάτησε 4 χρόνια το διαμετακομιστικό κέντρο του στρατόπεδου Γκόνου, δηλαδή το κέντρο logistics που θα συνέδεε τη Θεσσαλονίκη με τα Βαλκάνια? Ή ότι κανείς δεν έχει πει πώς θα χρηματοδοτηθεί η ανάπλαση έκθεσης που θέλουν να την ιδιωτικοποιήσουν, μάλλον και αυτήν? Ή γιατί περίεργα καθυστερούν το Μουσείο Ολοκαυτώματος και όλα τα μεγάλα project, το γήπεδο του ΠΑΟΚ που είχαν ξεκινήσει το 19? Αυτή είναι η περιφερειακή ανάπτυξη που φυλάσσεται στην πόλη μας? Η Νέα Δημοκρατία δεν έλαβε καμία πρωτοβουλία για την περιφερειακή ανάπτυξη. Για να μην πω ότι στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, κύριε Πρωθυπουργέ, μας καλέσατε να έρθουμε στα εγκαίνια του Μητρό, που και αυτά είχατε πει ότι θα γίνουν πέρυσι, που ήδη έχουν 3 χρόνια καθυστέρηση και που δεν ξέρουμε αν όταν γίνουν θα έχουν ιδιωτικό φορέα διαχείρισης. Ενώ στην πόλη μας,
Καταργήστε το φορέα του θερμαϊκού κόλπου, αν θέλετε να μιλήσουμε για περιφερειακή ανάπτυξη. Και δεν έχουμε και καμία πρωτοβουλία, παραδείγματος χάρη, για το κόστος παραγωγής, για το πρωτογενή τομέα. Γιατί και εκεί κρίνεται η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να αναστρέψεις και την αναπτυξιακή ταπείνωση, αλλά και την πληθυσμιακή μείωση και τη γύρανση και το δημογραφικό πρόβλημα. Και αυτά είναι πραγματικά προβλήματα. Και βέβαια, οφείλω να πω ότι όλα αυτά υπονομεύονται και από τα μεγάλα ελλείμματα στην πράσινη μετάβαση. Αναφέρθηκε ο κ. Πρωθυπουργός, αλλά εγώ θέλω να θέσω κάποια πολύ απλά ερωτήματα. Πρώτον, τι γίνεται με τον προς-πίσω στην απολιγνητοποίηση. Δεύτερον, γιατί η χώρα είναι δεσμευμένη στο φυσικό αέριο και συνεχίζει να δεσμεύεται. Τρίτον, γιατί δεν υπάρχει δίκτυο για να συνδεθούν ακόμα και τα μικρά φωτοβολταϊκά. Τέταρτον, τι γίνεται με την αποθήκευση που 4 χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα για την αποθήκευση ενέργειας. Και πέμπτο, είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 23 να συζητάμε για απόρριψη στην παραγωγή πράσινης ενέργειας. Κι όμως υπάρχει πλέον παραγόμενη πράσινη ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται. Λείπει λοιπόν και το κομμάτι των ενεργειακών κοινοτήτων και η αυτοπαραγωγή, η αυτοκατανάλωση, ώστε η ελληνική βιομηχανία να έχει και παραγωγή και χρήση πράσινης ενέργειας. Δεν έχουμε τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, τις ενεργειακές κοινότητες και η εξοικονόμηση ενέργειας δυστυχώς εδώ και 4 χρόνια πάει από το κακό στο χειρότερο, που θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο το χρόνο του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλω να κλείσω όμως όσον αφορά τα παραγωγικά ζητήματα με κάτι το οποίο δεν είναι παραγωγικό ή δεν φαίνεται, αλλά είναι στην ουσία το παραγωγικό. Το κράτος δικαίου. Η διαφύλαξη του κράτους δικαίου είναι βασικός σκοπός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομία και την εργασία. Άρα την ανάπτυξη. Όμως θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία των αρχών, η προστασία των δικαιωμάτων, η ελευθερία του τύπου και η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες για εμάς. Και δεν εξασφαλίζονται σήμερα στην Ελλάδα. Η θητεία της Νέας Δημοκρατίας δεν θεωρείται πετυχημένη στα ζητήματα αυτά. Είχαμε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και είχαμε μάλιστα και μια προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Και να πω ότι έχουμε και μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο δικαστικό πόρισμα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Και φυσικά, είχαμε και ευνηδιαστικές νομοθετικές τροπολογίες που περιορίζαν τη διαφάνεια στο θέμα αυτό. Είχαμε ένα κλείσιμο άρων-άρων της εξεταστικής και ένα σχέδιο απενεργοποίησης ανεξάρτητων αρχών. Και ενώ ο κ. Μητσοτάκης τελικά αναγνώρισε ότι υπάρχει σκάνδαλο και ότι θα χυθεί άπλετο φως, δεν έχουμε απαντήσεις. Η χώρα όμως εκτέθηκε διεθνώς. Γιατί υπήρχε και ειδική εξεταστική επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κατέληξε σε μια σύσταση η οποία είναι κόλοφος για την Ελλάδα. Και αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω και τον κύριο Χατζηδάκη, πόσο ασφαλή αισθάνονται τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου όταν ενημερώθηκαν ότι υπήρχαν περιστατικά υποκλοπών ακόμα και εις βάρος τους. Εμείς ως αντιπολίτευση, ως μέλη του Κοινοβουλίου, σας λέμε ότι δεν είμαστε ασφαλείς και δεν θέλουμε να παρακολουθούνται οι υπουργοί. Όπως και ο αρχηγός του στρατεύματος, όπως και ο υπεύθυνος αμυντικών εξοπλισμών. Είναι δυνατόν αυτό να περνάει από δίπλα από τους υπουργούς και να μην υπάρχει καμία κουβέντα? Τι δεσμεύσεις και τι προβλήματα υπάρχουν? Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει και το δηλώνουμε και πιστεύουμε στην αξιοπιστία των στελεχών, των πολιτικών, αλλά πρέπει να το αποδεικνύουν. Και πρέπει και η δικαιοσύνη να το αποδείξει ότι έχουμε κράτος δικαίου. Και αυτό αφορά προφανώς και τους δημοσιογράφους, αφορά και τα μέσα ενημέρωσης, αφορά και τη χειραγώγηση της πληροφορίας, αφορά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είπε ότι για το κράτος δικαίου υπάρχουν απειλές και επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα της πρόνοιας, της παιδείας, όμως βλέπω και της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, όμως βλέπω ότι ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Θα κλείσω με κάποια ζητήματα και θα εκμεταλλευτώ λίγο παραπάνω και το κρατώ αυτό το δικαίωμα στην δεύτερη τοποθέτηση. Εντάξει, μπορείτε να πάρετε άλλα 5 λεπτά, λίμωνο. Ωραία. Θα αναφερθώ λιγάκι πριν κλείσω σε ένα ζήτημα που αφορά την εξωτερική πολιτική. Είναι σημαντικό θέμα και πρέπει να περιλαμβάνεται στη συζήτηση των πραγματικών δηλώσεων. Οφείλουμε να αναφερθούμε στις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Για το ΣΥΡΙΖΑ, οι στόχοι σε αυτό το πλαίσιο ήταν ξεκάθαροι όταν ήμασταν κυβέρνηση και παραμένουν ξεκάθαροι και σήμερα και για τα επόμενα χρόνια. Πρώτος στόχος για μας είναι η αποφασιστική προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας απέναντι σε κάθε παράνομη αμφισβήτηση αλλά και κάθε διεκδίκηση της Τουρκίας. Ένα μήνυμα που δώσαμε με το πλαίσιο ευρωπαϊκών κυρώσεων για τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, για τον εξυγχρονισμό των F-16, αλλά και όταν το πολεμικό μας ναυτικό έφτασε σχεδόν στη μέση της Ανατολικής Μεσογείου για να προασπίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα το 2018. Δεύτερος στόχος μας είναι η ενεργητική προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης των διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου. Είναι ένας αγώνας τον οποίο εμείς τον κατακτήσαμε και τον κερδίσαμε την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών, η οποία κατοχύρωσε εθνικά συμφέροντα, προώθησε την ειρήνη και εξασφάλισε την επαναφορά της Ευρώπης σε μια περιοχή στα Δυτικά Βαλκάνια που άλλες δυνάμεις και η Τουρκία διεκδικούσαν χώρο. Αλλά διεκδικήσαμε και τον
την δίκαιη και βιώσιμη πύληση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, κατοχυρώνοντας για πρώτη φορά ως κεκτημένο ότι δεν μπορεί να υπάρχει λύση στην Κύπρο χωρίς κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων της Τουρκίας. Και αυτό το κεκτημένο πρέπει να αξιοποιηθεί και σήμερα. Σήμερα η αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα σε συνέχεια των πολύ νεκρών σεισμών και η μείωση των παραβιάσεων δημιουργούν μια νέα δυναμική που πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε η Τουρκία να δεσμευτεί σε ένα πλαίσιο διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Με απότερο στόχο την οριοθέτηση της μόνης μεταξύ μας διαφοράς, η υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Με σαφείς όμως διπλωματικές κόκκινες γραμμές, την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, το αναφέρετο δικαίωμα αμυντικής προάσπισης και ιδιαίτερα των ελληνικών νησιών, αλλά και με επιβολή κυρώσεων αν τυχόν η Τουρκία επιλέξει τον δρόμο των προκλήσεων. Και τρίτος για εμάς στόχος της εξωτερικής πολιτικής οφείλει να είναι η αναβάθμιση του διεθνούς, του ευρωπαϊκού αλλά και περιφερειακού ρόλου της Ελλάδας ως ένας πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή αλλά και ως ένας περιφερειακός, ενεργειακός και πολιτιστικός κόμβος, γιατί θέλουμε να είναι κόμβος και σημείο αναφορά η χώρα μας. Και σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ελλάδα να δίνει αυτό το διεθνές μήνυμα, διατηρώντας μια σαφή θέση απέναντι στην παράνομη και αιματηρή ρωσική εισβολή, με αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό και τηρώντας τις δεσμεύσεις ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η αλληλεγγύη όμως επιβάλλει και κάθε χώρα να διαλέγει το πώς θα δείξει την αλληλεγγύη της και το δικαίωμα να επιλέξει αυτό το δρόμο της αλληλεγγύης. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε διεθνής πρωτοβουλία για την ειρήνη, γιατί πρέπει να μιλάμε πρώτα για την ειρήνη και μετά για την αλληλεγγύη και στο προσφυγικό, αλλά και στις περιοχές που έχουμε δυστυχώς την τραγική εξέλιξη. Και τέταρτο στόχος της Ελλάδας είναι να αξιοποιήσει τις συμμαχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό αλλά και ευρωτουρκικό πλαίσιο για την προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική. Μια ουσιαστικά δίκαιη συμφωνία μετανάστευσης και ασύλου, όπου η προστασία των συνόρων, που προφανώς και προέχει, απέναντι στην άθλια εργαλειοποίηση του πόνου από τους διακινητές και της αγωνίας, θα γίνει με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη ζωή. Εμείς αυτό λέμε. Δεν λέμε τίποτα διαφορετικό. Προασπίζουμε τα σύνορα της χώρας μας. Αντιμετωπίζουμε την άθλια διαχείριση του πόνου και της αγωνίας από τους διακινητές. Σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο, το οποίο έτσι εξασφαλίζει και τα δικαιώματα της χώρας και την ανθρώπινη ζωή. Και όπου προφανώς πρέπει να εξασφαλίζονται νόμιμες και ασφαλείς οδοί μετανάστευσης για να αποδυναμωθούν οι παράνομες επικίνδυνες οδοί, οι χώρες της Ευρώπης να δεσμευτούν και την αναλογική και δίκαιη κατανομή των προσφύγων και προφανώς όπου υπάρχει παρατυπή και παρανομία να υπάρχει και η ορθή διαδικασία της επιστροφής. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το μήνυμά μας ήταν σταθερό και η στόχη αυτή ήταν εθνική. Όσο ψηφοθυρικά και αν χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία τα εθνικά ζητήματα, για μας το μήνυμα είναι σαφές. Στηρίζουμε ενεργά το διάλογο με την Τουρκία, με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Αν αυτές παραβιαστούν, η κυβέρνηση θα μας βρει απέναντί της. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία λευκή επιταγή στην κυβέρνηση για αγορά εξοπλιστικών, αν δεν υπάρχει διαφάνεια, αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο, αν δεν λαμβάνεται υπόψη η ελληνική αμυντική βιομηχανία, γιατί δεν γίνανε το τελευταίο διάστημα τα πράγματα έτσι. Και τρίτον, ο όρος για την αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και στον αμυντικό τομέα είναι να υπάρχει αμοιβαία επωφελή διαδικασία και τρόπος. Δεν θα δεχτούμε λογικές του πιστού και δεδομένου συμμάχου. Το ακούσαμε τα πρώτα χρόνια από τον κύριο Μητσοτάκη. Και θα δεχτούμε ανταλλάγματα, ιδίως στο μείζον ζήτημα της ασφάλειας της Ελλάδας, στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό. Και προφανώς η εξωτερική, αμυντική, μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι εθνικισμού και πατριωτοκαπηλείας. Δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης για αλίευση ψήφων, γιατί τα ακούσαμε και σήμερα. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα και μέσα στο Κοινοβούλιο. Ξεκαθαρίζουμε, κύριε Μητσοτάκη. Είδαμε τους λυσαλαίους αγώνες που κάνατε κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών, χέρι-χέρι με δυνάμεις που σήμερα είναι στο Κοινοβούλιο. Και ελπίζω να σας ανησυχούν και εσάς. Είδαμε να χειροκροτάτε, νομίζω, τον κύριο Βορύδη, όταν μας κατήγγειλε τότε για μειοδοσία. Ευτυχώς για τη χώρα σήμερα, τιμάτε τη Συμφωνία των Πρεσπών και είστε από τους Ευρωπαίους Πρωθυπουργούς που προτείνατε να ενταχθεί η Βόρεια Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όμως για την Ελλάδα δεν έχετε το σθένος. Όχι να υπογράψετε νέες συμφωνίες, αλλά και να φέρετε, να κυρώσετε 3 τεχνικές συμφωνίες που εκκρεμούν εδώ με τη Βόρεια Μακεδονία. Με αποτέλεσμα να ανησυχούμε για το δύστροπο ανατολικό γείτονα και τους ρόλους που αναλαμβάνει στα Βαλκάνια. Την ίδια ανησυχία πρέπει να σας πω ότι έχουμε και στην Αλβανία, που προτιμάτε τις φιέστες και όχι την πίεση για να υπάρχει σεβασμός στην ελληνική εθνική μειονότητα. Απ' την άλλη, σας ακούσαμε να λέτε τα τελευταία χρόνια ότι για μας ο πατριωτισμός είναι ξένη λέξη, ότι αποτελούμε εθνική εξαίρεση και είδαμε ότι εκμεταλλευτήκατε ακόμα και το ζήτημα της ΑΕΠ στη Θράκη. Ταυτίζεται όποιον κάνει κριτική στο μεταναστευτικό και στο τραγικό ναυάγιο της πύλου με τις τουρκικές θέσεις.
Παρότι βοούν τα διεθνή μέσα και σήμερα, μάλιστα, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, το Ευρωκοινοβουλίο, συζητούσαν για την ανεξάρτητη έρευνα στο θέμα αυτό. Μας προσβάλλει να λέμε για τη χώρα μας ανεξάρτητη έρευνα. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα στην ελληνική κοινωνία αλλά και σε όλες τις δυνάμεις του Κοινοβουλίου ότι η αριστερά και γενικότερα η δημοκρατική και προοδευτική παράταξη της χώρας ως δύναμη πατριωτικής ευθύνης θα υποστηρίζει χωρίς κομματική εκμετάλλευση τα πατριωτικά συμφέροντα για τις εθνικές γραμμές, θα αξιοποιεί τη γραμμή του διεθνούς δικαίου γιατί αυτό πολλαπλασιάζει τη δύναμη της χώρας μας και θα στέκεται πάντα απέναντι στις εθνικιστικές δυνάμεις και απέναντι σε όσους εκμεταλλεύονται τα εθνικά συμφέροντα για πρόσχερα κομματικά ωφέλη. Κύριε Μητσοτάκη, κλείνω. Σας άκουσα σήμερα να βάζετε μετεκλογικά τα θέματα του δικαιώματος στην επιλογή και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Αναρωτιέμαι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2022 κατέθεσε πρόταση νόμου για την ισότητα στο γάμο, γιατί είπατε ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή και το φέρνετε τώρα μετεκλογικά? Υπάρχει ένα ερώτημα. Το ερώτημα βέβαια είναι εύλογο. Σε θέματα ισότητας χωρούν αοριστείες ή να κρύβεται κάτι προεκλογικά και να το λέτε μετεκλογικά? Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζονται ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες, για όλους τους ανθρώπους. Και η καιροσκοπική εκμετάλλευση είτε του πατριωτισμού, είτε εθνικών θεμάτων, είτε ακόμα και του θρησκεύματος είναι επικίνδυνη. Δίνει χώρο σε ακροδεξιές αντιλήψεις, αυξάνει τις ανισότητες και μάλιστα αυτό όταν προχωρά μαζί με την αφαίρεση του ρόλου της επιστήμης είναι επικίνδυνο. Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το ότι αυτή η πορεία στο επίπεδο των ιδεών συνδυάστηκε με την αφαίρεση του μαθήματος κοινωνιολογίας από τα σχολεία. Και αυτό ήταν επιλογή σας. Γιατί εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στον δρόμο της επιστήμης, του ευρωπαϊκού εκτιμένου και των ατομικών δικαιωμάτων. Και όλα αυτά μαζί, όλα σας ανέφερα, αποδεικνύουν μια μεγάλη ανησυχία. Ότι απομακρύνεται η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό εκτιμένο. Με σκληρούς αγώνες και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα έμεινε στην Ευρώπη. Όμως εμείς θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη. Και θέλουμε να προσεγγίσουμε το ευρωπαϊκό εκτιμένο. Και δυστυχώς και στο επίπεδο μισθών, και στο επίπεδο διαδικασίας ανάπτυξης, και στο επίπεδο των πολιτικών των δικαιωμάτων, υπάρχουν κίνδυνοι και στους επισημαίνουμε. Επειδή λοιπόν οι αναμετρήσεις είναι ιδεολογικές και τα κόμματα υπηρετούν συγκεκριμένα σχέδια, εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι ξέρουμε πολύ καλά ποιο θα είναι το επίπεδο της δικής μας αντιπαράθεσης σε αυτή τη θητεία. Εμείς είμαστε με μια ισχυρή σύγχρονη πολιτεία με κοινωνικό κράτος και εσείς είστε με ένα far west με αποθέωση της αγοράς. Σε αυτό θα αντιπαρατεθούμε. Εμείς θα έχουμε ένα βλέμμα σταθερά που θα κοιτάει την κοινωνία. Θα επιχειρήσουμε να ενεργοποιήσουμε κοινωνικές δυνάμεις που έχουν απογοητευτεί, που έχουν ιδιωτεύσει και να επαναφέρουμε την αξία της πολιτικής. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το γκριζάρισμα της πολιτικής, η απαξίωση της πολιτικής, η λογική του όλοι οι ίδιοι είναι, του τίποτα δεν γίνεται, τη χρησιμοποιήσατε και τη χρησιμοποιεί και το σύστημα οικονομικής εξουσίας για να μην έχει αντίπαλο. Γιατί έτσι όμως τελικά θίγονται τα συμφέροντα της κοινωνίας. Εμείς λοιπόν θα στηρίξουμε τον αγώνα της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δίκαιης ανάπτυξης, αλλά και της αναδιανομής προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Και θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κανονικοποίηση που μπορεί να γίνεται έμεσα ή άμεσα, σκοταδιστικών, αναχρονιστικών και αντιδημοκρατικών πολιτικών. Θα είμαστε λοιπόν εδώ για να διαφυλάξουμε όλα εκείνα τα οποία κατακτήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και έχουν αξία και ανάγκη για την κοινωνία μας και το λαό μας. Και θα το κάνουμε αυτό με ευθύνη και με όραμα για τους πολίτες και την πατρίδα. Προφανώς θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που μειώνει τα βάρη για τους πολίτες και ενισχύει την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Προφανώς, αλλά έχουμε εμπειρία και από μια τετραετία η οποία πολλαπλασίασε τα βάρη στην κοινωνία. Θα τα λάβουμε και αυτά υπόψη μας. Εμείς λοιπόν σας το ξεκαθαρίζουμε. Θα στηρίξουμε την πρόοδο, θα στηρίξουμε τη δημοκρατία, αλλά θα μας βρείτε απέναντι. Και κοινοβουλευτικά και κινηματικά. Αλλά πάντα δημοκρατικά. Σε κάθε προσπάθεια επιβάρυνσης της οικονομίας, σε κάθε προσπάθεια επιβάρυνσης της κοινωνίας, σε κάθε προσπάθεια ή κίνδυνο υποβάθμισης της χώρας. Η ψήφος των πολιτών, σας υπενθυμίζουμε, δεν είναι λευκή επιταγή. Είναι υψηλή δέσμευση. Και εμείς θα είμαστε εδώ ανταποκρινόμενοι σε αυτή τη δέσμευση για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της πατρίδας μας. Και θα είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, την πρόοδο, τις πανανθρώπινες αξίες, την ειρήνη και τα ατομικά δικαιώματα. Και η δημοκρατία θα εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Ελληνική Βουλή και στους κοινωνικούς αγώνες. Σας ευχαριστώ θερμά.